Εγώ προτιμώ να σταθώ μπροστά σας, μπροστά στους Έλληνες πολίτες και να μιλήσω με κάθε ειλικρίνεια καταρχάς για το τι θα συμβεί αν δεν πάρουμε αποφάσεις. Αν δεν τις λάβουμε αυτές τις αποφάσεις. Αν κρυφτούμε πίσω από το πρόβλημα και βάλουμε το κεφάλι στην άμμο σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Πολλές φορές το έκανε αυτό η χώρα τις προηγούμενες δεκαετίες. Και γι' αυτό σήμερα βρίσκεται εδώ που βρίσκεται. Αν δεν κάνουμε ό,τι πρέπει για να σώσουμε την οικονομία μας και μαζί την ίδια την υπόστασή μας αύριο, κινδυνεύουμε να μην έχουμε να πληρώσουμε όχι τον 14ο, αλλά τον 6ο, τον 5ο και τον 4ο μισθό ή και σύνταξη. Ο Γιώργος Παπανδρέου από το βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ περιέγραψε με τον πιο δραματικό τρόπο την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και εξήγησε γιατί η κυβέρνηση αναγκάζεται να πάρει νέα πολύ σκληρά μέτρα, φωτογραφίζοντας μάλιστα την περικοπή του 14ου μισθού των δημοσίων υπαλλήλων. Ποτέ μου στην πολιτική μου σταδιοδρομία δεν στάθηκα μπροστά στους πολίτες με μισόλογα. Και ούτε θα σταθώ και τώρα. Ναι, θα χρειαστεί να πάρουμε επιπλέον μέτρα. Δεν είχαμε πάρει. Δεν έχουν αρχίσει να ολοποιούνται. Και βέβαια, τώρα ως προς τι τα επιπλέον μέτρα. Θα είμαι απολύτως ειλικρινής. Πρώτα απ' όλα πληρώνουμε την έλλειψη αξιοπιστίας που θέργεψε από τις πράξεις της προηγούμενης κυβέρνησης. Και τώρα πια χρειαζόμαστε την στήριξη των εταίρων μας που για να την παράσχουν θέλουν να πείσουν τους δικούς τους πολίτες, από τους οποίους ζητούν και αυτοί θυσίες, ότι και οι Έλληνες κάνουν αυτά που πρέπει. Στο οικονομικό επιτελείο έχουν επεξεργαστεί 5 τουλάχιστον σενάρια για την περικοπή του 14ου μισθού και οι τελικές αποφάσεις θα ανακοινωθούν αύριο μετά τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου. Τα σενάρια περιλαμβάνουν περικοπή του 50% του δώρου Χριστουγέννων ή πλήρη κατάργηση του επιδόματος αδείας. Μια άλλη εκδοχή που φέρεται η επικρατέστερη είναι να μειωθούν από 20% το δώρο Χριστουγέννων, το δώρο του Πάσχα και του επιδόματος αδείας. Επίσης εξετάζεται ως εναλλακτικό σενάριο η μείωση κατά 30% του επιδόματος αδείας και του δώρου Χριστουγέννων και η συμπληρωματική μείωση 10% στα επιδόματα των δημοσίων υπαλλήλων. Ο Πρωθυπουργός απάντησε και σε όσους επισημαίνουν πως με τα νέα σκληρά μέτρα η κυβέρνηση θα τροφοδοτήσει την ύφεση. Καλό όλους να σκεφτούν τι θα συμβεί στη χώρα μας και στους πολίτες αν το κράτος δεν μπορέσει κάποια μέρα στο προσεχές μέλλον να καταβάλει μισθούς και συντάξεις. Σκεφτείτε τι θα συμβεί αν το τραπεζικό σύστημα της χώρας μας στραγγίσει. Αν ο δανεισμός του κράτους γίνει απαγορευτικός. Αν κανείς πιστεύει ότι αυτό είναι ένα νοσηρό και απομακρυσμένο όνειρο ή μάλλον σενάριο, διότι όνειρο σαφώς δεν είναι, είναι εφιάλτης, σημαίνει πως δεν έχει αντιληφθεί πού έχει βρεθεί σήμερα η Ελλάδα, η πατρίδα. Εκτός όμως από την περικοπή του 14ου μισθού, το οικονομικό επιτελείο έχει έτοιμο και πακέτο μέτρων που θα ανακοινωθεί αύριο. Αυτό προβλέπει αύξηση του ΦΠΑ κατά 2 μονάδες, αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε καύσιμα, ποτά και τσιγάρα από 20 έως 30%, αύξηση ειδικού τέλους κατά 25% σε γιοταχή άνω των 1.600 κυβικών, επιβολή φόρου στα είδη πολυτελείας και πάγωμα συντάξεων. Ο κύριος Παπανδρέου έστειλε ένα αυστηρό μήνυμα προς όλους τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να στηρίξουν την πολιτική της κυβέρνησης και να μην επιτρέψουν, όπως είπε, να συνεχιστεί η φοροδιαφυγή παρά τις όποιες πιέσεις δεχτούν. Με το βάρος που θα πέσει στις πλάτες των μισθωτών, δεν θα ανεχθώ από κανέναν στην κυβέρνησή μου να παρακάμπτει ή να λιποψυχεί στην μάχη ενάντια στα προνόμια των λίγων. Δεν με ενδιαφέρει αν ο πλούτος που κρύβουν είναι σε offshore. Δεν με ενδιαφέρει αν φταίνε οι αποδείξεις που δεν κόβουν. Ή αν οι βίλες, τα κότερα ή οι λιμουζίνες τους είναι περιουσιακά στοιχεία εταιριών. Δεν θα επιτρέψω να αφήσουμε τους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους να δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα και όσοι πλούτησαν σε βάρος του δημοσίου να συνεχίζουν να πίνουν στην υγεία του κορόιδου εισαγωγικά.